Ένας βουλευτής συνόδελφε τον Υπουργό Πολιτισμού Κώστα Τζαβάρα στην επίσκεψή του στην Πάτρα, ο Θανάσης Νταβλούρος. Ο αρχαίος πολιτικός με τον συναδελφό του από την Ηλία ξεναγήθηκαν στους χώρους του μουσείου από τους εργαζόμενους εδώ. Προβάλλεται με τον καλύτερο τρόπο ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Πάτρας και μέσα από αυτή την προβολή πιστεύω ότι ο κάθε επισκέπτης αυτό το μουσείο με τον πιο καλό και τον πιο περιεκτικό, τον πιο πλήρη τρόπο μπορεί να έρθει σε επαφή με την ιστορία της περιοχής. Από πλευράς μου θεωρώ ότι πράγματι το μουσείο αυτό δεν έχει τύχη της προβολής και της ανάπτυξης των δυνατοτήτων που έχει. Γιατί εδώ θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητά του και να το καταστήσουμε κεντρικής σημασίας αξιοθέατο. Ο κύριος Τζαβάρας τόνισε ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα για την ανάπτυξη του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας. Από την ατζέντα των δηλώσεών του δεν μπορούσαν να λείπουν και οι εξελίξεις με τη λίστα του ΣΔΟΕ των 36. Το πόσο πονηρά έχει σκεφτεί αυτός ο οποίος τους έχει βάλει όλους μαζί είναι κάτι το οποίο στην πορεία των πραγμάτων θα το δούμε να εξελίσσεται. Και ξέρετε τι εννοώ. Καμιά φορά βάνουμε και αθώους μαζί με εκείνους οι οποίοι έχουν βαρύτερα παραπτώματα να αντιμετωπίσουν για να κάνουμε διάλυση ή να κάνουμε μάλλον λιγότερη, να δώσουμε λιγότερη πυκνότητα στο διάλειμμα και κατά αυτόν τον τρόπο να καταστήσουμε ύποπτους εκείνους οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν καμία σχέση με παρανομίες. Η μήνυ περιοδία του Υπουργού τελείωσε με επίσκεψη στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, στο Φρούριο του Ρίου αλλά και στο Κάστρο της Πάτρας. Δεν είναι η κρίση που θα βοηθήσει τον πολιτισμό. Είναι ο πολιτισμός που θα μας βοηθήσει για να βγούμε από την κρίση. Γιατί έχω εδραία την πεποίθηση, το πιο γερό χαρτί που έχει η Ελλάδα σήμερα είναι ο πολιτισμός.